Θα γίνει όσον αφορά στο ΙΚΑ του Δημοτήχου και τελικά πώς θα κλιμακώσουν οι κάτοικοι του Βορείου Εύρου τις κινητοποιήσεις τους προκειμένου να μην επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Τώρα να περάσουμε σε ένα ακόμη ρεπορτάζ. Οι χειμερινές εκτόσεις μπορεί να τελείωσαν. Ωστόσο, οι καταστηματάρχες της Αλεξανδρούπολης δεν λένε να ανεβάσουν τις τιμές, φοβούμενοι ότι και οι λιγοστοί καταναλωτές που μπαίνουν στα μαγαζιά τους θα απομακρυνθούν. Γι' αυτό το λόγο, μετά την εκπτωτική περίοδο, ξεκίνησε η περίοδος των προσφορών, η οποία και θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Μαρτίου, με τον εμπορικό κόσμο να καλεί τους καταναλωτές να ενισχύσουν την αγορά. Δυστυχώς τα νούμερα και σε αυτήν την περίπτωση είναι αμήλικτα και καταδεικνύουν την τραγικότητα της κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει και οι έμποροι της Αλεξανδρούπολης. Τι κι αν οι τιμές ήταν κάτι παραπάνω από δελεαστικές, τι κι αν τα ποσοστά των εκπτώσεων άγγιξαν ακόμη και το 70% από την πρώτη κιόλας ημέρα. Δυστυχώς ο απολογισμός δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικός. Οι χειμερινές εκπτώσεις τελείωσαν με αρνητικό πρόσημο για τους καταστηματάρχες, οι οποίοι και αποφάσισαν να προχωρήσουν σε ένα 15ήμερο προσφορών. Δυστυχώς επιβεβαιώνεται η ρίση κάθε πέρυσι και καλύτερα. Η περίοδος των χειμερινών εκπτώσεων ήταν ιδιαίτερα κακή τη φετινή περίοδο, με μία μείωση του τζίρου της τάξης του 40% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η οποία επίσης ήταν ιδιαίτερα κακή. Γι' αυτό το λόγο ζητήσαμε μία άτυπη παράταση των εκπτώσεων με διενέργεια προσφορών έως και στις 15 Μάρτη, προκειμένου να μπορέσουν οι καταστηματάρχες να ρευστοποιήσουν το εμπόρευμά τους, ουσιαστικά να εισπράξουν χρήμα προκειμένου να καλύψουν άμεσες και τρέχουσες υποχρεώσεις που τη συγκεκριμένη περίοδο είναι ιδιαίτερα υψηλές. Οι τιμές στα καταστήματα της πόλης θα είναι ιδιαίτερα χαμηλές για τις επόμενες ημέρες, χωρίς αυτό να σημαίνει πως και η ποιότητα των προϊόντων θα είναι κατώτερη. Τα επίπεδα τιμών στα καταστήματα της Αλεξανδρούπολης είναι σε ιστορικά χαμηλά, διατηρώντας βέβαια ανέπαφο το υψηλό επίπεδο ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων. Για τον λόγο αυτό καλούμε όλους τους καταναλωτές, όλους τους συμπολίτες μας να κατέβουν στην αγορά και να προσέλθουν στα καταστήματά μας προκειμένου να επωφεληθούν των εξαιρετικών αυτών προσφορών που έχουν οι συνάδελφοί μας. Η πολιτεία θα πρέπει να στηρίξει εκτός από τις τράπεζες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αδυνατούν πλέον να επιβιώσουν και βάζουν λουκέτο η μία μετά την άλλη. Ο κ. Χατζημιχάηλ αναφέρει πως οι έμποροι της χώρας μέσα από συγκεκριμένες κινήσεις επιδιώκουν τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη βελτίωση των όρων δανεισμού και την άμεση ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ. Ήδη από την εβδομάδα που μας πέρασε, αντιπροσωπεία της Εθνικής Ομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου βρισκόταν στις Βρυξέλλες, προκειμένου να κάνει μια μεγάλη καμπάνια στο εξωτερικό, ανάκτηση ουσιαστικά της εμπιστοσύνης των ξένων οίκων στις ελληνικές επιχειρήσεις.